Ακούτε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast Lifeo, η ταινία της ζωής μου. Είμαι ο Αλεξάνδρος Γιακοσάβας και σήμερα έχω απέναντί μου την DJ, συνάδελφο δημοσιογράφο και καλή φίλη, κυρία Φόφη Μελί. Γεια σου Αλεξάνδρε, σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Είναι τα podcast της Lifeo. Λοιπόν, ποια ήταν η καλύτερη, αυτό θέλω να μου πεις. Ήταν η Τζούλιαν Μουρ, ήταν η Νικόλ Kidman ή η Μέριλ Στρίπ. Ε, hands down η Τζούλιαν Μουρ. Συμφωνώ. Ε, Αλήθεια. Συμφωνώ. Ε, συμφωνώ. Ο... All the way. Είσαι ο πρώτο και ο μοναδικό που μου το έχει πει αυτό το πράγμα. Ε, βασικά θεωρώ ότι ήταν αδικία το γεγονό ότι πήρε το Όσκαρ η... Η... η, φίλη Νικόλ. Η φίλη Νικόλ. Ναι. Και ναι, η Τζούλιαν μου ενώ ήταν υποψήφια, α πούμε, ε, αγνοήθηκε, δεν κέρδισε. Mm. Αλλά ξαναβλέποντα τι ώρε λοιπόν, για αυτή την ταινία μιλάμε, ξεκινήσαμε μπαμ, του Στίβεν Ντάλτρι, νομίζω ότι η ερμηνεία της Τζουλιαν Μούρη είναι αποστομωτική, δεν ξέρω. Είναι, είναι. νομίζω ότι καταφέρνει να περάσει όλο αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, ε, ε, βλέπεις αυτό που γινόταν στο κεφάλι αυτής της γυναίκας. Οι σιωπές, ε, τα μάτια, τα βλέμματα, όλα, όλα είναι καταπληκτικά. Ειδικά η απόγνωση. Η αυτή υπόγνωση. η απόγνωση, το ότι πνίγομαι, δεν αντέχω άλλο, δεν είναι, δεν ξέρω, χαίρομαι που μου το λες γιατί έχω μαλώσει με πολύ κόσμο άπειρες φορές Φεύγω για αυτή την ιστορία. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνούμε. Your the life she's leading, also the book she's writing. Mrs. Sally, I think I'll buy the flowers myself. Three different women. This life, it's what I've always wanted. I had an idea of our happiness. Each living a lie. For your sake, Leonard, I could be happy in this quietness. Each putting someone else's life. Good morning, Mrs. Dalloway. First. That is what we do. That is what people do. They stay alive for each other. What about your own life? Just wait till I die. Then you'll have to think of yourself. Milame ya to the hours. 2002, tenía Stephen Daltrey. που βασίστηκε στο ομώνυμο βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα του Μάικλ Κάνιχαμ. Πότε είδες αυτή την ταινία για πρώτη φορά, Φόφη? Ε, θυμάμαι κυκλοφόρησε στο εξωτερικό, πρέπει να ήταν το 2002... Ε, το ε, Δεκέμβριο, Έτσι, σωστά τα λέω, ναι, 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 σωστά. σε αυτά θα με διορθώνεις, δεν θυμάμαι, ημερομηνίες και έχω αρχίσει να χάνω και τα ονόματα Δεν πειράζει, Έξι. θα τα βρούμε όλα, θα τα βρούμε Λοιπόν, ανήμερα Χριστουγέννων έκανε βεμιέρα στο εξωτερικό, πολύ σωστά το είπε. Και νομίζω 14 Φεβρουαρίου του 2003 στην Ελλάδα, καλή Του Αγίου Βαλεντίνου Διαβασμένη Έτσι. <laughs> Πρέπει να πήγα λοιπόν την πρώτη. ήταν εκείνο το πρώτο βράδυ που παίχτηκε στην Αθήνα. Mm. Θυμάμαι ε, είχε, το είδα σε έναν κινηματογράφο στο Χολαργό. Είχε τρει προβολέ. 6, 8, 8, 10, 10, 12. Είχα κλείσει εισιτήριο για να αποφύγω τον κόσμο στι 6. Ε, μπήκα στι 6 και βγήκα στι 12. Το είδα back to back 6-8, 8-10, 10-12. Απλά σηκώθηκα και πήγα στην κυρία και τη ρώτησα αν χρειάζεται για κάθε προβολή που θα το έβλεπα να βγάζω καινούριο εισιτήριο. Ήταν πολύ γλυκιά, μου είπε όχι. Είχα πάθει τέτοιο σοκ. Όπα, ε, παύση. Μαγάτε, καλό. Μισό λεπτό. Ε, μιλάμε κατάρχα. Εκείνη τη χρονιά, που θυμάμαι, εγώ ε, την είχα δει και εγώ στο σινεμά, στη Ρόδο. Εσύ που την είδε, ε, Σινεμά. Ε, με τη μαμά μου, από ό,τι θυμάμαι ήμουν στο Λύκειο ε, και θυμάμαι ότι ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς mm -hmm. έτσι Οπότε, εμ, εσύ γιατί την περίμενε τόσο πολύ αυτή την ταινία για να πα στην Πρεμιέρα. Είχε κάποια σχέση ε, με το βιβλίο, είχε διαβάσει το βιβλίο. Το αρχικά? βιβλίο δεν το είχα διαβάσει. Okay. Απλά λόγω των σπουδών μου στην Αγγλική Φιλολογία είχα περάσει μία έτσι περίοδο τρέλα, περίπου ενό εξαμήνου. Μπορεί να πήγε και χρόνο, με τη Virginia Woolf. Άρα αυτό το πράγμα αρκούσε. Τώρα το να έχει και αυτό όλο τον κόσμο που παίζει ταινία, αυτό το cast, δηλαδή ήταν ένα θέμα σημαντικό. Με πρόλαβε, το έχω σημειώσει εδώ μεταξύ. Λέω, Η φόφη είναι τη Αγγλικής, Άρα έχει σχέση με τη Βιρτζίνια. Ουφ. Είναι τόσο απλό. Τρίτε ξαδέρφε. Τρίτε ξαδέρφε. Οκ, και πε μου, τι θυμάσαι από τα συναισθήματα εκείνη τη βραδιά, ε, τι back-to-back τρει ε, θεάσει, προβολέ. Ε, νομίζω. Που ε, ε, την πρώτη τη προβολή νομίζω ότι είχα μείνει με αυτό το γουρλωμένο μάτι πιατάκι του καφέ που έχει πάθει σοκ και λίγο χάσκει το στόμα ε, στη δεύτερη άρχισα να μπαίνω ακόμα περισσότερο και να διαπιστώνω ε, αυτό το πράγμα που νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και μαζί πόσες φορές ας πούμε πόσα χάνεις την πρώτη φορά και όταν βλέπεις αυτό ε, ε ακόμα και πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή μετά από μία μια, 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 μια μισή ώρα πόσε πόσες περισσότερες λεπτομέρειες και πόσα διαφορετικά πράγματα πιάνεις. Τη δεύτερη φορά άρχισα να μπαίνω περισσότερο στην ταινία, την τρίτη φορά που την είδα έκλεγα. Από την αρχή σχεδόν μέχρι το τέλο. Είναι πολύ λογικό αυτό που λε, γιατί νομίζω ότι την πρώτη φορά, καταρχά, από ένα σημείο και μετά, καταλαβαίνει κάπω τη σύνδεση των τριών ιστοριών. Οπότε, ίσω και να χάνει πολλή ενέργεια με το να καταλάβει, να αντιληφθεί τι ακριβώ συμβαίνει και πώ συνδέονται οι τρει χρονικέ περίοδοι, οι τρει ηρωίδε, mm -hmm. όλο αυτό. Οπότε, ξαναβλέποντά την, φαντάζομαι ότι είναι αυτό ακριβώ που λε. Παρατηρεί πολλά περισσότερα, πολλέ περισσότερε λεπτομέρειε. Και μπαίνει και μέσα στην ιστορία. Mm. Και στην τρίτη, εκεί είναι ποια που είναι overwhelming. Βέβαια και εγώ, εντάξει, η κούκλα μου το παράκανες, έτσι. Έξι ώρες. Έξι ώρες. Έξι ώρες τις ώρες. Μια χαρά. Οι ώρες περνούσαν. Εσύ ε... πες μου πώς ένιωσες όταν την είδες. Εσύ ήσουν και μικρός, δηλαδή θα ήθελα να ξέρω. Καταρχάς ε, ε, σε πήγε η μαμά. Με πήγε η μαμά. Mm -hmm. ε, ε, εγώ πήγα τη μαμά, δεν έχει σημασία γιατί είναι, ε, ε, υπήρχε μια, ένα interaction ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο για το ποιες... Διάβαζα το περιοδικό σινεμά, διάβαζα τι κριτικές από μικρό και έβρισκα εκείνε τι ταινίε, επειδή η μαμά μου είναι αρκετά συνεφιλ, που πίστευα ότι θα τι άρεσαν και θα πηγαίναμε μαζί στι άλλε, πηγαίναμε του φίλου μου. Γλυκούλη. <σχολείς> ναι, πολύ. <σχολείς> <σχολείς> Συνήθω Κυριακή γινόταν αυτό. Οπότε, ναι, αυτή μου φάνηκε μια πολύ γυναικεία ταινία τέλο πάντων και είναι μια γυναικεία, γυναικεία, ταινία, όχι έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου εγώ τότε βέβαια ε, και πήγαμε μαζί, εντάξει δε, δε, δεν, το συζήτησαμε και πάρα πολύ αλλά ναι νομίζω ότι καταρχάς το κομμάτι, το βασικότερο κομμάτι ότι άπτεται και τη ομοφιλοφιλία, ας πούμε και πολλών άλλων θεματικών νομίζω ότι με είχε συνεπάρει από πολύ μικρή ηλικία Πώ mm Πώς -hmm. αλλά... ένιωσε. Αυτό δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω και εγώ το δικό σου το συνέστημα Κοίταξε... να το, ε, καταρχάς είχα σοκαριστεί και με την ερμηνεία του Ed Harris Ακριβώς. που ήταν ε, ένας οροθετικός που πέθαινε που ήταν σε τελικό στάδιο από ό,τι φαινόταν ε, στο, ε, έτσι όπως τον παρουσίαζε Μιλάμε τώρα για την τρίτη ιστορία που τοποθετείται στη Νέα Υόρκη α, των αρχών του Millennium και μετά θυμάμαι σίγουρα να έχω εκπλαγεί όταν έκανα τη σύνδεση. Αυτό που σου έλεγα πριν. Mm -hmm. Δηλαδή ότι η δεύτερη με την τρίτη ιστορία συνδέονται mm -hmm. με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το παιδάκι της δεύτερης ιστορίας είναι, είναι ο, ο ναι. Να, να. Ήταν. Ήταν, ήταν. Πολύ. Ήταν. Ε, αλλά να επιστρέψουμε σε σένα. Μάλιστα. <laughs> <laughs> θα ήθελα να μου πεις... Καταρχά, ε, να μου μιλήσει λίγο παραπάνω για τη σχέση σου με την Virginia Woolf και με, με, το ίδιο το βιβλίο την κυρία Ντάλουεϊ. Πότε το διάβασε για πρώτη φορά, τι, ε, τι ένιωσε, τι σκέφτηκε. Κοίταξε, γενικά δεν, ε, δεν μπορούσε να, να σπουδάσει στο τμήμα τη Αγγλική Φιλολογία και να γλιτώσει τη Virginia Woolf. Έτσι, και να θέλει να τη σχενώσουν, να μην είναι αυτό, να, να είχε. Τι να σου πω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ε, ένα δεύτερο. Ε, γεγονός είναι ότι από το 100% των καθηγητριών μας στο Πανεπιστήμιο το 90% ήταν γυναίκες ειδικά στο τμήμα της λογοτεχνίας και έτσι είχα μία εξαιρετική καθηγήτρια η οποία όταν φτάσαμε στην πεζογραφία της εποχής μας δίδαξε τη Virginia Woolf και φυσικά σε ε, όλη αυτή η ιστορία αυτής της γυναίκας η σχέση της αν θες σχέση μέσα σε εισαγωγικά με την ψυχική ασθένεια πώς αποτυπώθηκε αυτό στα γραπτά της, και φυσικά το τραγικό της τέλος το Mrs. Dalloway λοιπόν το διάβασα στο Πανεπιστήμιο. Κάναμε αναλύσεις επί αναλύσεων, επί αναλύσεων, μέχρι και αναλύσεις δικές μας. Μαζευόμασταν σε σπίτια, συμφοιτητές ας πούμε και συζητούσαμε το βιβλίο. Ε, Τι ήταν... ωραία αυτά. Ε. Ναι, για φαντάσου. <laughs> Τα book clubs. <laughs> ναι, αυτό. πολύ ωραία. Ε, ναι, δεν ξέρω. Ήταν και, όλη, και όλο αυτό το... Αν θα μπορούσαμε να πούμε bisexual κομμάτι, πώς θα το έλεγες εσύ? Έτσι θα το χαρακτηρίζα και εγώ. Mm -hmm. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε τώρα, δεκαετία του 20, ειδικά το... Το στοιχείο που δείχνει και η ταινία, νομίζω να θα το έλεγα έτσι. Υπάρχει ναι. πάντα το, το, το ομοφιλόφιλο στοιχείο, τέλο πάντων είναι, είναι παρόν. Νομίζω. Ναι, αλλά θα έλεγα για το bisexual κομμάτι τη ίδια τη γούρση. Αυτό ε, και αυτό φυσικά με συνεπήρε. Ιδιαίτερα ε, όταν μιλάμε για εκείνη την εποχή, όπω είπε και εσύ, χτυπάω το τραπέζι. Δεν είναι σωστό, θα το σταματήσω. Αυτό ήταν, αλλά βασικά ε, με τράβηξε και ο τρόπο γραφή τη ε, φοβερά. Ε, η σκέψη της την οποία θεωρώ ότι σε, σε συγκεκριμένα σημεία ε, έχει μία πίστευτη πώς ακριβώς δεν ξέρω πραγματικά πώς να το βάλω σε mm. λέξεις ε, ε, μια πίστευτη καταγραφή του ανθρώπινου συναισθήματος και πόνου έχει μία ε, θηλυκή ματιά αλλά όχι ακριβώς θηλυκή δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι σε σημεία η γραφή της γίνεται άφιλη και να βλέπεις όλο αυτό το πράγμα όπως είπα και πριν τη ψυχική ασθένεια. πώς φιλτράρεται μέσα από το γραπτό και βγαίνει ή αν θες να βλέπεις ας πούμε και την πορεία της ψυχικής ασθένειας μέχρι να φτάσει στο σημείο που έφτασε ε, είναι σκληρό και φοβερά ενδιαφέρον. Καταρχάς να πούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα η Γουλφ ήταν διπολική μάλλον αυτό να, έχουν ναι, ναι. γράψει να. τώρα ε, mm -hmm. οι επιστήμονες οπότε ήταν μια, μια ασθένεια το bipolar syndrome που δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν να το ακριβώς ε, στην εποχή της. Και, ε, συγγνώμη που σε διακόπτω ναι. και ξέρεις ότι εκείνη την εποχή και στο ζήτημα των ε, ψυχικών ασθενειών ε, ακόμα και τότε οι γυναίκε την είχαν λίγο πιο δύσκολα από του άντρε. έτσι, δηλαδή ήταν του στυλ κούκλα μου φάε, κοιμήσου λίγο και νόμιζαν ότι έτσι θα περάσει. Άλλωστε το βλέπουμε νομίζω και στην ταινία, στην πρώτη ιστορία, πως ας πούμε έχει ο άνδρας της Virginia Woolf έχει μετατραπεί σαν Caretaker μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή κουκλαφάε, ε, κοιμήσου. Φύγαμε στην εξοχή, ηρεμήσει. Ακριβώ, ναι. άφησα εγώ τα πάντα και δεν το σέβεσαι αυτό. Δηλαδή και ένα pressure ε, ιδιαίτερο θα μπορούσα να πω. Σου έφτιαξα τον εκδοτικό οίκο για να έχει να ασχολείσαι. Ε. Αυτό, αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι πόσα. Ναι, πόσα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ε, μια και το λε αυτό, θεωρήσω ότι με βάση τη μελέτη που έχει κάνει πάνω στην Wolf, ε, αποδόθηκε. Οκ, okay, η κατάσταση τη από την πρώτη ιστορία στι ώρε. Νομίζω ναι. Mm. Νομίζω ναι. Εντάξει, κοίταξε, ήταν φοβερά πιο ανάλαφρο και πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικά, αλλά θεωρώ πω ναι. Δηλαδή δεν είδα κάτι που να μου κλωτζή, βέβαια δεν είμαι και η. Πώ να το πω, η. Πολύβολόγο. <laughs> Ακόμα. Ακόμα. Αλλά ναι, θεωρώ δεν με πείραξε κάτι. Δεν είδαξε κάτι χουλγουδιανό mm. ή μια ωραία οποίηση ή αυτό. Με ξένησε η μύτη. Πάμε τώρα στο μεγάλο ντυπέι τη εποχή. Να επιστρέψουμε μετά από 19 χρόνια, λοιπόν. Σε αυτή τη ταινία έπαιζε η Νικόλ Κίτμαν ή η μυτη παμε τωρα στο μεγαλο debate της εποχη να επιστρεψουμε μετα απο 19 χρονια μύτη. Τι πιστεύει. Εννοώ, δηλαδή, νομίζω ότι έπαιζε η Νικόλ Κίντμαν. Ναι, ήταν, ήταν καλή. Ήταν καλή. Ε, ναι, και επίση συγγνώμη, αλλά το credit πρέπει να το δώσουμε στην Αν Ροθ για τη μύτη, έτσι. Βέβαια. Άλλη μια θεάρα. Βέβαια. Δηλαδή και αυτή Αυτή η ταινία ήταν από την αρχή ω το τέλος Δηλαδή το cast μέχρι και η Αν Ροθ, ας πούμε, που έκανε τα κοστούμια, ήταν εκείνη που επέμενε και μάλιστα έχει πει χαρακτηριστικά ότι. Ε, Έβλεπε, όταν ξεκίνησα να κάνουμε τι πρόβε στο στούντιο με, με τα ρούχα τα οποία θα φορούσε η Νικόλ Κίντμαν, πριν μπει η Μύτη, έβλεπε απλά ένα χαριτωμένο κορτσάκι από την Αυστραλία. Όταν μπήκε η Μύτη, εκεί πήρε ε, ο, 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 ο σάρκα και οστά ο χαρακτήρας έτσι όπως έπρεπε να παιχτεί. Και επίση έχει πει ότι και για την ίδια την Κίτμαν ότι ε, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει πουθενά. Είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα αρκεί να μπει στο ρόλο. Α, και νομίζω ότι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Εκεί ήταν που είδαμε και την Κίντμαν να κάνει και μια ιδιαίτερη στροφή στην καριέρα της. Τα λέω σωστά. Τα λες πάρα πολύ σωστά. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα τρίβια τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Διότι καταρχάς ήταν η περίοδος που χώριζε από τον Τόμ Κρούζ, θα έλεγα. Από τον ακατανόμαστο. <laughs> τον ακατανόμαστο, <laughs> θα έλεγα από τον κοντό, αλλά δεν είναι σωστό. <laughs> λοιπόν, το είπα. Ε, ναι, αστείευομαι. Ε, ήταν η περίοδο λοιπόν του διαζυγίου, του πιο πολύκρου του διαζυγίου του, του Hollywood εκείνη, εκείνη την εποχή. Έτσι. Και ήταν η πολύ σωστή στροφή στην καριέρα τη Νικόλ Κίτμαν. Του έβαλε γυαλιά κανονικότατα, δηλαδή πήρε το Όσκαρ για αυτή την ταινία. Είχε ένα σερί τρομερών επιτυχιών τότε και με το Μουλέν ρού και με το The Others που είχαν ξεκινήσει κάτω με από το Ice White Shot, α πούμε, του Kubrick, που mm -hmm. παίζανε μαζί. Το αστείο τη υπόθεση είναι ότι η Κινμάν γούσταρε τόσο πολύ την προσθετική μύτη που φορούσε, που την συνέχιζε να τη φοράει και εκτό γυρισμάτων σε κάποιε περιπτώσει, για να μην την αναγνωρίζουν οι παπαράτσι που την καταδίωκαν λόγω του διαζυγίου εκείνη την περίοδο. Μου κάνει πλάκα. Ναι, ναι, έχει γραφτεί αυτό. Αυτό το μαθαίνω τώρα. Mm -hmm. Να τα και τα τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Mom, what's happening? he gives me that look to say your life is so trivial it only matters if you think it's true my life has been stolen from me virginia you have an obligation to your own sanity i am attended by doctors everywhere i am attended by doctors who inform me of my own interests We're baking the cake for daddy to show him that we love him otherwise he won't know we love him Και ένα άλλο επίση ωραίο παραλιπόμενο είναι ότι αυτό ο εγκληματία, ο κύριο Χάρβι Βάινστιν, που ήταν ο παραγωγό τη ταινία Μίραμαξ, ε, εκτό από εγκληματία, δεν ήταν και καθόλου διορατικό ω παραγωγό, διότι δεν ήθελε καθόλου την προσθετική μύτη και πρόσεξέ με, δεν ήθελε καθόλου και το soundtrack του Φίλιπ Πλάσ. Όχι, όχι, όχι. Τι, τι να πούμε <laughs> τώρα. <Θα πάθω. laughs> Αυτή την ιστορία αλήθεια είναι ότι την έχω διαβάσει. Πώς σου φάνηκε το soundtrack Εγώ δηλαδή ε, φυσικά ξαναείδα την ταινία Για να έρθω εδώ Και να ε, το έχω φρέσκο στο μυαλό μου ε, Παίζει σε λούπα Βέβαια εγώ έχω και το πρόβλημα με τη μουσική Αλλά Εσύ δεν μου, πες μου, Θα σου πω εγώ μετά Ο ε, ειδικό πες μου αυτό, Για μένα είναι από τα πιο κλασικά soundtrack του 21ου αιώνα έτσι. Συμφωνώ. Είναι... Σύμφωνο και ήταν και εξαιρετική επιλογή νομίζω ο Γκλάς για να υπογράψει το soundtrack σε αυτήν την ταινία. Κοίταξε, θα σου πω το κλεισε ότι είναι η επόμενη πρωταγωνίστρια το soundtrack. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αλλά όλο αυτό το θεωρώ ότι εξέφρασε απόλυτα το ζήτημα της, της ψυχικής υγείας που καλύπτεται στην ταινία. Νομίζω ότι αυτό έχει πιάσει, έχει φτάσει ακριβώς στην ουσία και στη βάση της εξέλιξης ας πούμε αυτής της ψυχολογικής κατάστασης των πρωταγωνιστριών. Το πλαισίον είναι υπέροχα. Ε, για μένα είναι καταπληκτικός ο τρόπος που το, το soundtrack βοηθάει στο επίσης φοβερό μοντάζ mm. όταν περνάμε από τη μία ναι, 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 ναι. περίοδο και από τη μία ιστορία στην άλλη και υπάρχουν αυτές οι ενώσεις, αυτές οι συνδέσεις και παίζει το soundtrack από πίσω. Και να πούμε βέβαια ότι το μουσικό θέμα νομίζω ότι είναι, έχει κατακλαπεί ασύστολα και από την ελληνική τηλεόραση, από τι ελληνικέ σειρέ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι ένα, ένα μουσικό θέμα πολύ αναγνωρίσιμο που το έχουν χρησιμοποιήσει. Πολύ εγχώρη δημιουργία. Δεν θα το σχολιάσω Όχι. εγώ αυτό. <laughs> Απλά θα σου πω <laughs> ότι είχα την τύχη να το ακούσω, να, παίζ, να, το ακούσω συγγνώμη, να παίζετε live στο θέατρο βράχων από τον ίδιο τον Κλά. Ε, νομίζω η ένα-δύο χρόνια μετά που είχε έρθει για συναυλία στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο που πτώσε αυτό. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πώ ήταν η βραδιά. Ήταν, ήταν, ήταν συγκλονιστικά. Είναι, είναι βασικά ένα ε, τόσο αφαιρετικό, αν θα μπορούσαμε να πούμε κομμάτι έχει γίνει τόσο αναγνωρίσιμο και επίση όλο αυτό το pattern τη πούμε της μελωδίας του πιάνου πως από την αρχή ως το τέλος μπαίνει και βγαίνει σε διάφορα σημεία και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά ευρηματικό που έκανε ο Glass αλλά μιλάμε για τον Glass έτσι τώρα καθόμαστε εμείς να κρίνουμε τον Glass <laughs> Καλά λέμε όμως όπως και να έχει <laughs> <laughs> Εντάξει Θα ήθελα να επιχειρήσουμε μια πρώτη έτσι, προσέγγιση στο γιατί Νιώθεις τόσο μεγάλη σύνδεση με αυτή την ταινία. Γιατί την επέλεξες για να τη συζητήσουμε Θυμάσαι, σήμερα. Θυμάσαι, είχα δύο στο μυαλό μου. Ε, χαίρομαι που επελέξαμε αυτή για πολλούς λόγους. Θα σου πω μία τάκα και θα καταλάβεις. Always giving parties to cover the silence. Αν σε έχω καλύψει με αυτό. Mm -hmm. Έτσι; Μάλλον, αυτό είναι κάτι που το κατάλαβα εκ των υστέρων. Αυτά είναι πράγματα που σε χτυπούν εκ των υστέρων. Γιατί, ε, καταρχάς, τη συγκεκριμένη ταινία... Την είδα τρει φορέ εκείνο το βράδυ. Από τότε ω σήμερα πρέπει να την έχω δει 15. Κάθε όταν περνούν χρόνια, νομίζω το κάνει και εσύ αυτό. Αλλιώ τη βλέπει την ταινία, α πούμε, όταν είσαι 20 χρονών, αλλιώ όταν είσαι 25, αλλιώ όταν είσαι 30. Όταν την είδα εχθέ το βράδυ, άρχισαν να πέφτουν τα κουτάκια όλα στη θέση τους γιατί αυτή η ταινία με άγγιξε τόσο πολύ. Καταρχάς είναι το ζήτημα της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία, ότι πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα, ότι μέχρι ενός σημείου επιτρέπεται να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Το ταμπού ότι αυτή η γυναίκα άφησε τα παιδιά της και σηκώθηκε και έφυγε για να ζήσει. Θέλω πραγματικά να μου πει τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Αλλά τελικά κατάλαβα αυτό είναι το ένα, ότι είμαι ένας φοβερά ισοστρεφής άνθρωπος που ε, είμαι κοινωνικά επιδεξιά. Ε, η μουσική ήταν πάντα το όχημά μου να εκφράσω τα συναισθήματά μου χωρίς να χρειάζεται να μιλώ. Ε, αντλώ ε, την ενέργεια της μουσικής. Μου αρέσει πάρα πολύ να τη μεταδίδω, να τη μοιράζομαι. Αυτό μου δίνει και μια ευχέρεια όμως να απομονώνομαι. Το γεγονός ότι βρίσκομαι εκεί πάνω και πρέπει να παίξω εγώ τη μουσική, μου δίνει μια ευχέρεια να απομονώνομαι. Και να χρειάζομαι αυτό το silence, έτσι. Το άλλο κομμάτι το οποίο, στο οποίο νιώθω ότι συνδέθηκα κάποιες φορές ε, όταν ετοιμάζομαι για να πάω στη δουλειά, ε, σίγουρα μπορεί να έχεις περάσει διάφορα πράγματα, τα οποία δεν είναι και πολύ ευίωνα για να πας να στηθείς εκεί από πίσω, να διασκεδάσεις τον κόσμο, έτσι. Είσαι οι διασκεδαστές της βραδιάς και πρέπει Ακριβώς. να είσαι εκεί κάθε... Εσύ... Κάθε Σάββατο, α πούμε, και Παρασκευές και Ακριβώς. πολύ πολύ συχνά. Αλλά αυτό το κάθε Σάββατο, κάθε Σάββατο, όταν ήμασταν ανοιχτά, βέβαια. Ναι, ναι, όταν ναι. ήμασταν ανοιχτά. Έχουμε ναι. ξεχάσει πως είναι ναι. αυτό το πράγμα. Ναι, και ένιωθα πώ να το πω. Ένιωθα ότι ε, no matter what, είτε ήμουν χαρούμενη, μπορώ να σου πω, είτε περνούσα κάποιο πρόβλημα, είτε βαριόμουν, ρε παιδί μου. Εγώ πρέπει να βρίσκομαι εκεί να έχω μία συγκεκριμένη θέση, μια συγκεκριμένη στάση, ένα συγκεκριμένο τρόπο και να είμαι χαρούμενη. Μαντάμ δεν είμαι πάντα χαρούμενη. Δεν μπορώ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα ε, το ένιωσα μέσα από αυτή την ε, ατάκα ακόμα περισσότερο. Το always giving parties to cover the silence, έτσι. Ή αυτό που ένιωθε η Τζούλιαν Μουρ στη δεύτερη ιστορία. Ότι φτιάχνω την τούρτα, είμαι περιποιημένη, χτενισμένη, αυτά. Μέσα μου είμαι μαύρη. Είμαι χαμογελαστή. Αυτό το χαμόγελο του Τζούλιαν Μουρ, το ψεύτικο, ήταν ε, φοβερό, φοβερό. Που, που με το που φεύγει ο άντρα στην αρχική σκηνή, α πούμε, mm -hmm. και μένει μόνη με το παιδί και νιώθει προφανώς μεγαλύτερη ασφάλεια, εξαφανίζεται σε δευτερόλεπτα το χαμόγελο. Ναι. Εν μεταξύ, μια και μίλησε πριν για τη θέση τη γυναίκα, θα σου πω λοιπόν, χθε που έβλεπα την ταινία, mm -hmm. έκανα την εξή σκέψη που δεν την είχα κάνει σε παλιότερη, γιατί είχα να τη δω αρκετά χρόνια. Η σκηνή που η Τζούλιαν Μουρ καλείται τέλο πάντων από τον άντρα τη που έχει γενέθλια κλπ. Να, mm -hmm. να πάει στο κρεβάτι και τη το λέει κάπω επιτακτικά, και αυτή είναι μέσα στο μπάνιο. Και έχει προηγηθεί uh, το θέμα με την Τονικολέτ που τέλο mm -hmm. πάντων είναι mm -hmm. άρρωστη, και υπά, προφανώ υπάρχει κάποιο κράσα από την πλευρά τη mm -hmm. προ την Τονικολέτ. Σκεφτόμουν λοιπόν για τι ε, ομοφυλόφιλε γυναίκε ε, των προηγούμενων δεκαετιών που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολα ότι αυτές οι γυναίκες στην ουσία βιάζονταν καθημερινά όταν mm -hmm. βρίσκονταν μέσα σε ένα γάμο. Μιλάμε mm -hmm. για βιασμό. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα που ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι γκέι άντρες ας πούμε, πιέζονταν με, με αντίστοιχο τρόπο μέσα σε ένα γάμο. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή τη σκέψη έκανα και θέλω να μου πεις εσύ αν ε, συμφωνείς. Δεν, δεν νομίζω ότι μπορώ να σου πω κάτι, απλά μπορώ να καταλάβω πώς έχει νιώσει. Έτσι. Και ε, κατ' επέκταση όχι μόνο για τις γκέι γυναίκες Αλλά και για όλες τις γυναίκες οι οποίες καλούνται να εκπληρώσουν τα συζυγικά τους καθήκοντα Δηλαδή εγώ θέλω να φύγω λίγο από το ζήτημα της γκέι γυναίκας Σωστή. Που μας φαίνεται και λίγο, ξέρεις, που όπου τι τραβάει αυτή Σωστή. τώρα Ας πούμε που έχει μια, που θέλει κάτι άλλο στη ζωή της ή whatever Φαντάσου ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες γυναίκες Κοπέλες νέες, πιο μεγάλες, που πρέπει να εκπληρώσουν τα συζυγικά τους καθήκοντα και γαλουχούνται έτσι από τις μανάδες τους και από την κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Το ότι έχουμε φτάσει εκεί, είμαστε στο 1951, ενώ είμαστε στο 2021 και αυτό το πράγμα συνεχίζει να ισχύει και να διαιωνίζεται. Να είναι διαθέσιμες. Ακριβώς. Διαθέσιμες. Αυτή η σκηνή με το «έλα, έλα, 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 έλα» Ασφυξία Και είναι ακόμα χειρότερο και ακόμα πιο έντονο Γιατί αυτό το έλα έλα ε, Έρχεται από έναν πολύ συμπαθή κατά τα λοιπά Χαρακτήρα Ακριβώς. του Τζον Ράιλι mm. ε, Ο οποίος είναι Πραγματικά φαίνεται ότι είναι, Δείχνει και κατανόηση για, για τα mood swings Ενδεχομένως που έτσι καταλαβαίνει τη συζύγου του ε, είναι, είναι ακόμα χειρότερο είναι ακόμα Όλα πιο τα στερεότυπα εντωμεταξύ ναι, ναι. mood, mood swings Έτσι τα αντιλαμβάνετε Ακριβώς λόγω της εγκυμοσύνης ας πούμε έχει αυξομοιώσει τη διάθεση ακριβώς αυτό. Χριστέ μου. Άλλωστε νομίζω ο ίδιος ο Κάνιγχα μια σκέπιες και, και αυτό το κομμάτι έχει πει ότι αν, ε, αν ζούσαν όλες οι ηρωίδες το σήμερα όλες θα είχαν κάνει outing. Έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ε, όταν το πρώτο βλέπεις, αυτό το πράγμα. Βλέπεις κάποιες καταπιεσμένες gay bisexual γυναίκες έτσι, που φτάνουν σε αυτό το σημείο το οποίο για μένα είναι φοβερά άδικο γιατί νιώθεις ας πούμε ότι ε, η Julian Moore ότι αναγκάστηκε να φύγει για να κάνει τη ζωή της μέσα σε αγωγικά ενώ νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό βλέποντας το ξανά σήμερα. Θεωρώ ότι αυτή η γυναίκα έφυγε για να είναι ο εαυτό τη. Για να ζήσει, το λέει. Ακριβώ. Ναι, ότι προφύλαξε τη ζωή από το θάνατο στην ουσία. Ενώ. Ο γιο τη στο βιβλίο που έχει γράψει, την έχει βάλει να πεθαίνει. Ε, φοβερό αυτό. Κοίταξε, ο θάνατο μπορεί να είναι πολλέ φορέ και συμβολικό, έτσι. Άρα εκεί αυτό μπορεί να ήταν ε, αυτό που καθησύχασε την ψυχή του Ρίτσαρντ, Richard, θυμάμαι. Ρίτσαρντ δεν ναι, ναι, ναι. ως... <laughs> να είναι, ναι, του έδρασε. ενήλικα, Αυτό μπορεί να είναι αυτό που καθησύχαζε. Δηλαδή ότι το κλείνω αυτό το κεφάλαιο, που φυσικά βλέπουμε ότι δεν έκλεισε. Όμω, το κλείνω γιατί η μαμά πέθανε. Αυτό είναι πιο, πιο εύκολο να το δεχτώ. Το έχω σκεφτεί και έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Συμφωνώ, συμφωνώ πολύ. Ε, κάθε πότε λοιπόν. Όλα, μου μου είπε πριν ότι 15 φορέ την έχει ξαναδεί από τότε. Κάθε πότε νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει σε αυτή την ταινία. Δεν νιώθω πια την ανάγκη να επιστρέψω σε αυτή την ταινία. Το έκανα για σένα. Α, και μάλιστα. μου χρωστά. Α, μάλιστα μάλιστα. <laughs> Γιατί είναι απόδυνανική διαδικασία. Αρκετά. Όχι, δεν είναι επώδιμη διαδικασία, θεωρώ ότι έχει κλείσει τον κύκλο τη μέσα μου. Έχει κλείσει αυτό το κομμάτι του συναισθήματο και τώρα να ζητώ νομίζω κάποια άλλα πράγματα. Τι ωραίο αυτό που λες, πότε, πότε, πότε δηλαδή μια ταινία κλείνει έναν κύκλο μέσα μας. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, mm. θα το νιώσεις και εσύ νομίζω mm. και mm. μπορεί να δεν το έχει νιώσει με ταινίε που λάτρευες και δεν θες πια να τις ξαναδείς. Ε, νομίζω το είναι ένα όνειρο ήταν μια τέτοια ταινία. Παναγία, ναι. αυτό δεν mm. μπορώ να το δω τελεία mm. ξανά, το είδα μία και έξω. Ήταν μια ταινία που την είχα λιώσει ω φοιτητή, α πούμε. Και... Γιατί, μάνα μου? Γιατί, τώρα το γιατί. Ε, δεν ξέρω, καταρχάς ε, με αυτή την ταινία έχω εγώ ένα σημαντικό αποθυμένο διότι ε, είχα πάει να τη δω για πρώτη φορά στα 14-13 ε, σε ένα θερινό στα Χανιά όπου παραθερίζαμε αχ μου Το... την έχεις πει την ιστορία καιρι, μό... μόνος Το μου θυμάμαι. είχα πάει και δεν με βάλανε μέσα και περίμενα, περίμενα απ' έξω να έρθει να επιστρέψει ο πατέρα μου. Με πάρει τέλο πάντων και την είδα μετά όταν έδωσε σε DVD το περιοδικό σινεμά μου, κάνα δύο χρόνια μετά. Και από τότε τέλο πάντων, πολλέ φορέ. Αλλά ναι, έκλεισε ο κύκλο mm -hmm. μετά από ο, ο, καμιά δεκαριά θεάσεις α πούμε, νομίζω. Ο Έκλει, και έκλεισε ο κύκλο γιατί τη βαρέθηκε, ή έκλεισε ο κύκλο γιατί νιώθω ότι αυτό που σου προκαλούσε συναισθηματικά πλέον δεν έχει ένα αντίκρισμα. Όχι, είναι καθαρά το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή, πή, πήρα όλα όσα είχε να μου δώσει. Ακριβώ. Και εγώ έτσι ένιωσα. Mm. Βασικά, είναι αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν μπούμε εδώ. Βλέποντα τη ξανά, ενώ μου έχει προκαλέσει φοβερά συναισθήματα έντονα αυτή η ταινία, ε, χθε που την είδα, είναι μια εξαιρετική ταινία. Από την αρχή ω το τέλο, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, είναι φοβερά προσεγμένη η παραγωγή της όλα, όλα, όλα. Είναι φοβερά οξύμορο που από πίσω κρύβεται ο Άινστιν, ο οποίο θέλω να κάνω με το. Ε, μου φάνηκε απλοϊκή. Mm. Δεν ξέρω πώ. Είναι σαν να λέμε ότι θα μπορούσαμε. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι την έχει αγγίξει λίγο ο χρόνος, ενδεχομένω με όλα αυτά που έχουμε σολαβήσει από τότε, σε την 20η αιτία, mm -hmm. με όσα mm -hmm. έχουμε ζήσει και όσον αφορά το Me Too, ας πούμε, που μια, μια, και μιλάμε και για τον Weinstein που είναι σχετικό, αλλά και όσα ζούμε τα τελευταία, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Νομίζω ότι... Ξέρεις, το σκέφτηκα. Ναι. Όταν ε, συζητούσαμε για την επιλογή της ταινία, το σκέφτηκα. Αλλά είπα όχι. Ξέρεις, ας φύγει η ρετσινιά η συγκεκριμένη από εκεί και ας δούμε όλο το υπόλοιπο. Βασικά, μωρά, αγαπάω πολύ και όλες τις ηθοποιούς που συμμετείχαν. Λατρεύω την Τόνι Κολέτ. Έχω πρόβλημα με την Τόνικολετ. <laughs> Πώ καταφέρει να κλέψει την παράσταση, α πούμε. Εμφανίζεται λίγο. Ναι, τη λατρεύω. Λίγο. Έχει μία σκηνή γερή ουσιαστικά mm. και είναι. Είναι μαγνήτη η Τόνικολετ σε αυτή την ταινία. Έχει ναι. δίκιο. Ή η αλισον Τζένι. Την αγαπά. Ναι, πολύ, πολύ. Κλερ Ντέιν. Μία και μία είναι. Είναι όλε. Είναι όλε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι και... αλήθεια. Μια και το λε, είναι πραγματικά όλη η γυναική χαρακτήρα. Οι γυναίκε τη οποία σε αυτή την ταινία παίζουν καταπληκτικά και υπάρχει... Δηλαδή, εντάξει, ο Τζεφ Τάνιελς είναι οκ okay νομίζω, είναι αρκετά οκ okay στον... Mm -hmm. Και υπάρχει ε, διχογνωμία φοβερή από ό,τι ξαναδιάβαζα τώρα για το αν ο Έντ Χάρις τελικά ήταν καλός ή ήταν στα όρια του γκροτέσκα, α πούμε, σε αυτή την ερμηνεία. Τι πιστεύεις... Εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε εμένα πολύ. Μετά μου άρεσε. ίσως γιατί την έχω συνδέσει και με εκείνη την πρώτη φορά, σου λέω, που με είχε συγκλονίσει, mm -hmm. με είχε συνεπάρει. Γενικά μου άρεσε ο Ιντχάρη πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Όχι, και εγώ τώρα που την ξαναείδα, δεν μπο mm -hmm. μπορώ να πω ότι ναι. Ήταν συγκλονιστικό. Εγώ ε, για άλλη ατάκα θέλω να, να σε ρωτήσω. Mm -hmm. Το You cannot find peace by avoiding life. Τεράστιος, τεράστιος πυρήνα και αυτό. Ναι. Να, Τη ταινία. Να, δεν το συζητώ, βέβαια. Δεν μπορεί να να βρεις γαλήνη, γαλήνη θα, θα το, ναι, θα ναι, το έλεγα, ναι. Ναι. με τον να αποφεύγει τη ζωή. Πόσες φορές το έχουμε κάνει όλοι μας, αυτό με σοκάρει εμένα. Πόσες φορές έχουμε αποφύγει πράγματα στη ζωή μας νομίζοντας ότι έτσι στουρθώ έτσι Εντελώς. ότι θα, θα, βρούμε και πόσο... καταστάσεις συγκρούσεις ε. αυτό. αυτό και πόσο πολύ το κάνουν όλες στην ταινία η μία μετά την άλλη mm. κάνει αυτό το πράγμα Τελικά, ε, ποιο θα έλεγε ότι είναι ο, ο, ο θεματικό πυρήνα αυτή τη ταινία. Αν θα μπορούσαμε να. να, να ο να, ένα να και μοναδικό. Ναι, ναι, είναι η αυτοχειρία, είναι η ζωή, είναι η θλίψη, η κατάθλιψη. Έχει ε, άπτεται πολλών θεματικών, αλλά εσύ. Νομίζω το ζήτημα τη ψυχική ασθένεια. Αν μπορούσα να διαλέξω ένα από όλα, θα έλεγα ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Ο, ο πυρήνα αυτή τη ταινία είναι το ζήτημα τη ψυχική ασθένεια. Και μετά. Το LGBTQ στοιχείο μέχρι τότε. Μέχρι το 2001. Δεν είχαν μπει τα άλλα γραμματάκια ακόμα. Mm -hmm. ναι. mm -hmm. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο άξονες. Αλλά μέσα το LGBTQ στοιχείο, μέσα από τον τρόπο που το περιγράψαμε πριν, γιατί είπαμε ότι ε, ένας άνθρωπος που βλέπει αυτή την ταινία πρώτη φορά, ειδικά τότε, θα, θα στεκόταν σε πολύ πρώτο επίπεδο, νομίζω, σε αυτή τη, τη σύνδεση. Mm -hmm. Ενώ ε, το πάει πολύ πιο βαθιά τελικά. Ναι. Τελικά με το θέμα του coming out, του, του, του να είσαι ο σου, του να ζεις, να μην αποφεύγεις τη ζωή, όλα αυτά που λέμε. Καλά, κοίταξε, θα, φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και άνθρωποι που θα το είδαν αυτό το πράγμα και θα νόμιζαν ότι αυτές είναι έτσι ακριβώς, είναι τρελές επειδή ανήκουν στην LGBTQ κοινότητα, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Μην Πάντα υπάρχει ότι... και η άλλη πλευρά. Η αποψυχιατρικοποίηση τη ομοφιλοφιλία ήταν λίγα χρόνια που είχε συμβεί το 2001. Να ήταν καμιά δεκαπενταετία, mm -hmm. κάπου τόσο πρέπει να είναι, να, που είχε βγει από το Ισχύει. εγχειρίδιο το Αμερικανικό της ψυχιατρικής Εταιρεία, νομίζω. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν είναι φοβερό το εμείς, ότι εμείς καθόμαστε αυτή τη στιγμή και εξηγούμε αυτό το, το έργο με αυτόν τον τρόπο και πόσο διαφορετικά και καθόλου αριστούργημα δεν θα το θεωρούν άλλοι. Ναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι, νομίζω. Ναι, 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 ναι. ναι. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα άσχετο ε, παραλυπόμενο για να το ελαφρύνουμε λίγο που, ε, που διάβασα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι ε, η ταινία δεν ήταν υποψήφια για Όσκαρ Μακιγιάζ γιατί είχαν γίνει κάποιες ψηφιακές διορθώσεις σε κάποιες μικροατέλειες που τους είχαν φύγει στο Μακιγιάζ στο εκεί που μπαίναν τα προσθετικά της μύτης ειδικά. Το κάνανε λίγο digital στη συνέχεια mm -hmm. και γι' αυτό το λόγο ε, δεν ήταν eligible η ταινία στην κατηγορία του μακιγιάζ. Πολύ yeah. κύριοι. Ναι. Και πολύ ακριβοδίκαιοι. Mm. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια σημεία το βλέπεις και φοβάσαι ότι θα πέσει. Θα φύγει ναι, το προσθετικό, ε ναι, δεν ξέρω, νομίζω. Δεν το νομίζω ε, το νιώσα και ακόμα περισσότερο και ε, στην εμφάνιση στην τελική σκηνή τη Τζούλιαν Moore που είναι μεγάλη ηλικία, γιατί την έχουν κάνει εκεί. Δηλαδή, φαίνεται κάπω. Εντάξει, εκεί στο κοντινό του αγώνη ναι, ναι, είναι λίγο κρίμα. Επίση, βλέπει όμω και κοίταξε να δείτε το παίρνει από την άλλη με Η εξέλιξη <laughs> του μακηγιάζου μακιγιά... <laughs> στο κινηματογράφο. Βέβαια. Mm. Βέβαια. Πόσο έχει εξελιχθεί. Και οι κάμερε επίση. Εντάξει, Νομίζω γενικότερα ότι ε, εκείνη τη χρονιά στα Όσκαρ αδικήθηκε πάρα πολύ. Ήταν υποψηφία για 9 ε, ε, βραβεία. Πήρε μόνο η Νικόλ Γκίντμαν πρώτο γυναικείο. Και καλύτερη ταινία πήρε, πήγε στο Σικάγο. Οκ. Ήταν από τι ναι, χρονιέ ναι, που γίνονταν α, αυτά τα μικροεγκλήματα <laughs> από την πλευρά τη Ακαδημία. Αλλά οκ. Φόφη, τι κάνει σε αυτή την περίοδο. Τίποτα. <laughs> Εντάξει, περιμένει να ανοίξει το σοντάρι. Περιμένουμε όλοι να ανοίξει το σοντάρι. Και όλα τα μαγαζιά ναι, ναι, ναι. και όλα τα μπαρ και η εστίαση. Δεν αντέχουμε άλλο. Τα λέω εγώ για να μην. <laughs> αντί για σένα. Ε, έχει κάποιο project να Το τίποτα μου. ήταν Τίπο... πλάκα. Α. Ήταν πλάκα. Με έχει πιάσει μία δημιουργική μανία. Αυτό <laughs> ξέρω. Ε, είμαι στο σπίτι και έχω παντού post-it γιατί έχω, νιώθω ότι αρχίζω και ξεχνάω και έτσι λοιπόν γράφω μια ιδέα για ένα project εδώ, την κολλάω. Ε, πηγαίνω πιο πέρα, την ώρα που μαγειρεύω γράφω μια άλλη ιδέα εδώ τι ξανακολλάω αλλού. Και το ζήτημα είναι ότι πλέον επειδή με έχει πιάσει πείσμα με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε και θεωρώ ότι πρέπει, ε, δηλαδή αν δεν βοηθήσουμε κι εμείς που είμαστε μέρος ε, της κλάμπιν κοινότητα. δεν ξέρω πόσο ακριβώς να το πω ε, δεν, δεν, όχι πρέπει Πρέπει να πάρουμε εμεί, να, να, πώ το πω, η στάση τη ζωή μα να, να ενισχύσει την κοινότητα στην οποία ανήκουμε. Τώρα το να κάθομαι επειδή μου είπαν ότι πρέπει να κάτσω και φυσικά να το σεβαστώ αναγκαστικά και να περιμένω όταν θα ανοίξω, όταν θα κάνω να ράνω, όχι. Τώρα τι θα γίνει μετά. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Επίσης, ε, αυτό το χρονικό διάστημα έχω και έχουμε τρέξει πάρα πολύ τα δύο project. Το ένα είναι το hair project που έχει να κάνει με την ισότητα των γυναικών στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο είναι local αλλά και το Seasad Show που είμαστε το Athens Chapter είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο σε περίπτωση που δεν ξέρει κάποιος που μας ακούει γυναικών στο χώρο της μουσικής έχει πάνω από 10.000 μέλη από όλο το φάσμα της μουσικής δηλαδή από DJs, δημιουργούς, τυχουργού, μέχρι γυναίκες που ασχολούνται με την παραγωγή με το τέκ, χολύπτριες, συνθέτριες από όλο το φάσμα Τέλος πάντων και με αυτό το project προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα γιατί ο Θεός το ξέρει πόση ανάγκη έχει η Ελλάδα από κάτι τέτοιο, έτσι, να βγουν λίγο γυναίκες μπροστά. Άρα είναι αυτά τα δύο ουσιαστικά κομμάτια της ζωής μου. Το ένα είναι τα projects που έχουν να κάνουν με τη γυναίκα στη μουσική, το άλλο είναι με τους ανθρώπους εμάς που είμαστε στο χώρο του κλάμπινγκ, με τη σκηνή του κλάμπινγκ στην Ελλάδα. Αυτά. Και δεν έχω κάτι φοβερό να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Α, επίσης τρέχουμε και κάτι τέλειο που ελπίζω να, να κάτσει και να γίνει με το Pride Athens. Ω project που θα είναι και πολύ ενδιαφέρον και εκεί εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ε, να, να ελπίσουμε να, να γίνει, να γίνει. Κανονικά το Pride το φετινό τον Ιούνιο έτσι Θα γίνει απλά δεν νομίζω τα παιδιά δεν είναι σίγουροι ακόμα πως θα γίνει mm. Το σίγουρο είναι ότι όλοι θέλουμε φυσική παρουσία πια έτσι, όχι μόνο τα παιδιά στην επιτροπή αλλά και εμείς θέλουμε φυσική παρουσία βασικά θέλουμε να ζήσουμε γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω επιβιώνουμε και αυτό έχει παραπάει καταλαβαίνω και όλη τη φάση με τον ιό το σέβομαι, τηρώ τα μέτρα δεν είμαι αρνήτρια του ιού ούτε του το ενό ούτε του άλλου αλλά έχει παραπάει η ιστορία χρειαζόμαστε να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε πολύ σωστά το είπες νομίζω κάπου εδώ φοβή, θα κλείσουμε την σημερινή μας συζήτηση τα πάμε ωραία νομίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που με κάλεσε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ε, σε ευχαριστώ που ήρθε και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα έξω. Κοίταξε, εγώ τώρα έχω και μια ιδέα. <laughs> <laughs> με πιέσει μια τρέλα. Να έρθω μια μέρα εγώ να μου πει εσύ την αγαπημένη σου ταινία που κάθεσαι και ψήνει στου ανθρώπου τόσο καιρό και σε ακούω στα εξαιρετικά σου podcast. Θε πόσο το φοβάμαι αυτό. <laughs> <laughs> θα γίνει. Mm. Πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Yeah. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast live «Η ταινία της ζωής μου». Μαζί μας ήταν η DJ και η δημοσιογράφος Φόφη της Εσμέλη, με την οποία συζητήσαμε για τις ώρες, the hours, του Steven Daltry. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.